Για ένα διαγωνισμό θα μιλήσουμε τώρα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εκστρατείας Brain Awareness Week, εβδομάδας αφιερωμένη στην ενημέρωση του κοινού για τον εγκέφαλο. Με συγχωρείτε. Έχουμε το διαγωνισμό Σκέψου Έξυπνα, Προσοχή στον Εγκέφαλο. Είναι η πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής. Πάμε στην ερευνήτρια του τμήματος βιοπληροφορικής, Μαργαρίτα Ζαχαρίου, να μας ενημερώσει. Κύριε Ζαχαρίου, σας χαιρετώ. Καλημέρα σας. Και χρόνια πολλά, με ενημερώνω ότι είναι η γιορτή. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σας ακούμε για τον διαγωνισμό. Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστούμε για την ευκαιρία να ενημερώσουμε για αυτόν τον διαγωνισμό. Πρόκειται περί μιας πρωτοβουλίας του Τμήματος Βιοπληροφορικής και του Γραφείου Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και διεξάγεται στα πλαίσια της Παγκόσμιας Εκστρατείας Brain Awareness Week, δηλαδή εβδομάδα ευαισθητοποίησης για τον εγκέφαλο. Ουσιαστικά καλούμε αρχικά το φοιτητικό και μαθητικό κοινό να σκεφτούν έξυπνους τρόπους, έτσι ώστε μέσα από ενημερωτικά φιλμάκια να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό για την υγεία του εγκεφάλου. Και χρηματοδοτείται από τους οργανισμούς Dana Foundation και το FENS, η Ομοσπονδία δηλαδή Ευρωπαϊκών Εταιριών Νευροεπιστημών. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να δούμε τώρα ποιοι... Να δούμε ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν, τι ιδέες, ακούγεται ωραίο, πώς θα τα εξελίξουμε και θα πρέπει να ενημερώσουν τα παιδιά για να υλοποιήσουν αυτό το project. Βεβαίως. Να σας πω καταρχήν τους όρους πώς μπορεί να συμμετάσχει κάποιος. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής μαθητές και μαθήτριες δημοτικού από τις τάξεις, από την τετάρτη μέχρι την έκτη τάξη, γυμνασίου, λυκείου και τεχνικών σχολών, καθώς επίσης φοιτήτριες και φοιτητές της ανώτερης εκπαίδευσης. Η διαδικασία συμμετοχής προϋποθέτει ότι θα δημιουργήσουν ένα βίντεο μέγιστης διάρκειας 3 λεπτών. Μπορεί να είναι κινούμενα σχέδια, μια παρουσίαση, μια συνέντευξη. Έχουν την ελευθερία να δημιουργήσουν όπως επιθυμούν αυτό το βίντεο. Αλλά πρέπει να επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την υγεία του εγκεφάλου. Θα αξιολογηθούν αυτά τα βιντεάκια βάσει της ορθότητας και της εγκυρότητας των πληροφοριών που θα συμπεριλαμβάνουν και των δημιουργικών τρόπων επικοινωνίας. Η καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής είναι 28 Φεβρουαρίου και αφού αξιολογηθούν αυτές οι συμμετοχές από την Κριτική Επιτροπή που θα περιλαμβάνει νευρολόγους, νευροεπιστήμονες και ειδικούς στην επικοινωνία επιστήμης, θα απονεμηθούν βραβεία στις 16 Μαρτίου σε μια τελετή που θα γίνει στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι ο σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση, έτσι από μικρή ηλικία και πάμε πιο πάνω. Θα υπάρχει, αν θέλετε, μια καθοδήγηση, δεν ξέρω, από τα σχολεία, για να πω και τώρα όσους μας ακούνε να πληροφορηθούν, να μπουν και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου για να μάθουν περισσότερα. Ναι, λοιπόν, στην ιστοσελίδα μας, καθώς επίσης και στα προφίλ στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες. Εμείς έχουμε συμπεριλάβει κάποιες πηγές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ομάδες, αλλά να πω ότι αυτή η εκστρατεία έχει σαν πρωταρχικό σκοπό την ενημέρωση του κοινού για αυτά τα θέματα, αλλά θέλουμε και λίγο να κινητοποιήσουμε τη νέα γενιά να λειτουργήσουν σαν νευροεπιστήμονες για αυτήν τη διάρκεια του διαγωνισμού, δηλαδή να ψάξουν και να βρουν τεκμηριωμένες πληροφορίες, να τις αξιολογήσουν και να τις συθέσουν και μετά να τις παρουσιάσουν με έναν τρόπο επικοινωνιακό. Δύο ιδιότητες που χρειάζονται όλοι οι ερευνητές, να αξιολογούν και να συθέτουν την πληροφορία και να την επικοινωνούν. Οπότε μέσα από αυτό το διαγωνισμό μπορεί να βρείτε και ταλέντα, έτσι, οι ερευνητές. Κολαπτώμενους, κύριε Ζαχαρίου, που σκέφτονται κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.